Υποθέτω για να δικαιώσω και λίγο τη λογική της πρόσκλησής μου, θα εστιάσω τις αναφορές μου σε αυτά επί των οποίων διαφωνώ. Αφού ξεκινήσω με την παραδοχή ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, σύντομο, περιεκτικό και εξαιρετικά ερεθιστικό. Γεννά ένα διάλογο και θα ήθελα να ανταποκριθώ στην πρόκληση αυτού του διαλόγου, προσπαθώντας να αντιπαρατεθώ με ορισμένα από τα σημεία τα οποία αναδεικνύονται μέσα από την ανάλυση του Χρήστου Χατζιωσήφ. Καταρχήν, καταρχάς υπάρχει μία αναφορά η οποία δεν είναι κεντρική στο βιβλίο αυτό, αλλά αναδεικνύεται στο οπισθόφυλλο μία διαπίστωση του Alan Millward του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Παραδόξου. Και χρησιμοποιώντας τις φράσεις του οπισθοφύλλου, το ευρωπαϊκό παράδοξο αυτό είναι ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης με τη δημιουργία υπερεθνικών δομών που θεωρητικά στοχεύουν στην υπέρβαση των εθνικών ανταγωνισμών έχει οξύνει τις αντιθέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει αναζωογονήσει τον εθνικισμό. Θέλω να καταγράψω τη διαφωνία μου με την αιτιώδη αυτή σύνδεση της ανάδυσης του εθνικισμού με το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Όχι για λόγους ιδεολογικούς, ή τουλάχιστον όχι μόνο για λόγους ιδεολογικούς, ως Ευρωλιγούρης που είμαι ομολογουμένος, αλλά αυτή νομίζω η σύνδεση, την οποία δεν συμμερίζεται πλήρως ο Χρήστος Χατζιωσήφ, πρέπει να πω, δεν την έχω δει να αναπαράγεται σε άλλα σημεία του βιβλίου του, αλλά υποθέτω, προβάλλοντάς την και ιδίως αναφέροντάς στο πιστόφυλλο, εμέσως τουλάχιστον τη συστεγάζει, αν όχι την υιοθετεί. Νομίζω ότι πάσχει μεθοδολογικά, πρώτον γιατί δεν μας δείχνει ποιος είναι αυτός ο αιτιώδης μηχανισμός που οδηγεί στην όξυνση του εθνικισμού συνεπία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Και δεύτερον, δεν υπάρχει κάποια υπόθεση για αυτό που θα ονομάζαμε το counterfactual, δηλαδή τι θα συνέβαινε με τους ευρωπαϊκούς εθνικισμούς εάν δεν είχαμε την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Δεν θέλω να γίνω κοινότοπος υπενθυμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση ήταν ακριβώς ένα εγχείρημα το οποίο αναδείχθηκε για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το βάρος, το εγκληματικό βάρος των ευρωπαϊκών εθνικισμών, ούτε επισημένοντας το προφανές ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση, ξεκινώντας από τη λογική της ενοποίησης των αγορών, δηλαδή της αλληλεξάρτησης, ορθολογικής αλληλεξάρτησης, της ανάδυσης σημείων κοινού συμφέροντος, λειτουργώντας ως ένα παίγνιο θετικού αθροίσματος, ανέδυσε μία λογική εθνικού συμφέροντος που επιδίωκε να προωθήσει τη συλλογική ευημερία του κάθε κράτους μέλους μέσα από την στενότερη διασύνδεση. Ανέδειξε δηλαδή αυτό που ο Μάριο Μόντι κάποτε ονόμασε επιτρέψτε να το πω στα αγγλικά γιατί δεν μεταφράζεται πολύ καλά στα ελληνικά, enlightened self-interest, δηλαδή πεφωτισμένο ατομικό συμφέρον των εθνικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το εθνικό συμφέρον τους υπαγόρευε να αντλήσουν από την ευρωπαϊκή διαδικασία όσες περισσότερες ωφέλειες μπορούσαν να αντλήσουν. Και η ευρωπαϊκή διαδικασία, τουλάχιστον μέχρι και τη δεκαετία του 90, λειτουργήσε ως ένα παίγνιο θετικού αθροίσματος, πρώτα απ' όλα επιτρέποντας στις κοινωνίες να υπαχθούν σε διαδικασίες και δυναμικές πολύ μεγάλης ανοιχτότητας, κοινωνικής, πολιτισμικής, να καταλάβουν ότι οι άνθρωποι πέρα από τα σύνορα είναι πάρα πολύ σαν αυτούς και με αυτή την έννοια ίσως το πιο ριζοσπαστικό εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι η κινητικότητα, τα προγράμματα Erasmus και η ίδια κινητικότητα των ανθρώπων. Και δεύτερον, βέβαια, αναδεικνύοντας μια λογική κοινής ωφέλειας, θετικού, παιγνίου θετικού αθροίσματος μέσα από τη συνύπαρξη της ενιαίας αγοράς, η οποία είναι ένα εγχείρημα που ωφελεί κυρίως τους ισχυρούς, τους ανταγωνιστικά ισχυρούς, και, και των διαρθρωτικών ταμείων, μια πολιτική που ευνοεί κυρίως τις φτωχότερες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της περιφέρειας. Η συνύπαρξη, η σύνθεση αυτών των δύο ήταν ο μεγάλος συμβιβασμός, το Grand Bargain, που επέτρεψε στην ευρωπαϊκή ενοποίηση μετά τη δεκαετία του 80 να γίνει ένα παίγνιο από το οποίο όλοι μπορούσαν να ωφεληθούν. Όχι στον ίδιο βαθμό, όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά πάντως αντλώντας η κάθε χώρα από την πλευρά της τις ωφέλειες που της αναλογούσαν. Και θα κάνω μία επισήμανση κριτική σε αυτό που μόλις είπα, αλλά την κάνω λίγο αργότερα.
Το δεύτερο σημείο είναι βέβαια ότι η εμπειρική πραγματικότητα μας υποδεικνύει ότι η άνοδος των εθνικισμών συνδέεται περισσότερο με φαινόμενα όπως η διεύρυνση των ανισοτήτων, λυπάμαι θα αναπαραγάγω ξανά αυτό που είναι ευρέως γνωστό, και της οικονομικής επισφάλειας και κυρίως με τη μετανάστευση και λιγότερο με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Έχω κάποια στοιχεία, εάν μπούμε στη συζήτηση του πώς και η μετανάστευση και η φτώχεια επηρέασαν την ψήφο ακόμα και στις χθεσινές γερμανικές εκλογές, θα τα αφήσω στην άκρη για την ώρα. Να πω επίσης ότι ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία των γερμανικών εκλογών είναι ότι μας υπενθυμίζει ξανά πόσο βαθιά διχασμένη παραμένει η Γερμανία ως χώρα. Στην Ανατολική Γερμανία τα κόμματα του συστήματος πήραν τα χαμηλότερα ποσοστά τους. Το AfD και το Linke πήραν διπλάσια ποσοστά στην Ανατολική Γερμανία από ό,τι πήραν στη Δυτική. Θέλω όμως να πω κάτι άλλο. Και αυτό είναι το δεύτερο σημείο της διαφωνίας μου. Νομίζω ότι η εστίαση του Χρήστου Χατζιωσήφ στο γερμανικό εθνικισμό είναι κάπως υπερβολική. Υπό την έννοια ότι έχω την αίσθηση ότι ονομάζει ως γερμανικό εθνικισμό μια πάρα πολύ ισχυρή και ορθολογικά συγκροτημένη και στρατηγικά συγκροτημένη και αρθρωμένη αίσθηση ορθολογικού οικονομικού συμφέροντος της χώρας που αναδεικνύεται και επιδιώκεται στις μεταπολεμικές δεκαετίες. Αυτό δεν είναι ακριβώς ταυτόσιμο με τον εθνικισμό, ιδίως όταν το νομοποιητικό το αφήγημα δεν είναι η κυριάρχηση, δεν είναι ένας επιθετικός εθνικισμός, και αυτό το αναγνωρίζει στην ανάλυση του, αλλά η κατάκτηση της ευημερίας και κυρίως της κανονικότητας. Η επιδίωξη της Γερμανίας υπήρξε στις μεταπολεμικές δεκαετίες να γίνει μια κανονική χώρα, να γίνει ένας κανονικός πολίτης του κόσμου και της Ευρώπης. Και εάν μιλάμε για γερμανικό εθνικισμό, νομίζω ότι δεν θα είχε νόημα αυτή η αναφορά εάν δεν το συγκρίναμε με τον εθνικισμό που παράγουν άλλες χώρες ή άλλα συστήματα κρατικής οργάνωσης ή άλλες κουλτούρες στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο, και εκεί νομίζω ότι το στοιχείο του εθνικισμού είναι πολύ πιο αδύναμο στην περίπτωση της Γερμανίας σε σχέση με τη Γαλλία, με τη βαριά γολική παράδοση, με τον οικονομικό εθνικισμό που εκτείνεται από τους σοσιαλιστές, του Σεβενμάου μέχρι το Μελανσόν, που ο Χρήστος Χατζιωσήφ επισημαίνει τις διάφορες επιπόλαιους εθνικιστικούς λιβέλους, όπως το ονομάζει, στην Ιταλία, όπου η υπεράσπιση ιταλικής ταυτότητας των τραπεζών αποτελεί μια σταθερά όλων των κομμάτων και κυβερνήσεων, και όπου όλη η αντιπολίτευση είναι εθνικίζουσα και τουλάχιστον ευρωσκεπτικιστική, αν όχι ευθέως αντιευρωπαϊκή, στη Βρετανία, στις ΗΠΑ κτλ. Τι υπάρχει στη Γερμανία? Υπάρχει η οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέληξε τελικά να δουλεύει υπέρ της Γερμανίας περισσότερο από ότι υπέρ όλων των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδίως με την αναδρομική σοφία που μας επιτρέπει να αποκτήσουμε ο απολογισμός της κρίσης Ευρωζώνης τα τελευταία 7 χρόνια. Η Γερμανία υπήρξε κατεξοχήν κερδισμένη χώρα από την πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, κερδισμένη στα κεντρικά εγχειρήματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Στην ενιαία αγορά, που επέτρεψε την ανάδυση επιχειρηματικών μεγεθών και εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακος, από τις οποίες οι γερμανικές επιχειρήσεις βγήκαν κατεξοχήν κερδισμένες, όπως και άλλες αναπτυγμένες χώρες, από τη διεύρυνση, που επέτρεψε την ανάδυση μιας ενδοχώρας για τις γερμανικές επιχειρήσεις, ξανά εξαιρετικά υποφελής, από το ευρώ, όπου τα πολλαπλασιαστικά πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς αναδύθηκαν. Παρένθεση, το ευρώ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα παίγνιο θετικού αθροίσματος. Μια επισήμανση ότι το ευρώ υπήρξε ένα ηγεμονικό project της Γερμανίας, το οποίο λειτουργήσε εις βάρος των αδύναμων οικονομιών, νομίζω ότι είναι λάθος. Χώρες με αδύναμη οικονομία και αδύναμο νόμισμα είναι παγιδευμένες μεταξύ, για να κάτι αντίστοιχο είχε πει και ο Ξενοφόνος Ζολώτας σε άλλα συμφραζόμενα, της σκύλας των πληθωριστικών υποτιμήσεων και της αποδυνάμωσης του νομίσματος που τελικά οδηγεί στην αποανάπτυξη, και της χάρυβδης,
της ανατίμησης του νομίσματος μέσω της πρόσδεσής του με ένα σκληρό νόμισμα ή ακόμη περισσότερο της υιοθέτησης ενός σκληρού νομίσματος που όμως υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, μια χώρα με αδύναμες παραγωγικές δομές και αδύναμο νόμισμα είναι χαμένη. Και γι' αυτό η απάντηση δεν είναι μέσω της συναλλαγματικής πολιτικής, αλλά μέσω των οικονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών. Και τέλος, η Γερμανία βρήκε κατεξοχήν κερδισμένη από την παγκοσμιοποίηση. Και διότι στο πεδίο της προσφοράς της επέτρεψε να χρησιμοποιεί ενδιάμεσα αγαθά και πρώτες ύλες φτηνότερες λόγω παγκόσμιου ανταγωνισμού, αλλά και διότι η παγκοσμιοποίηση επέτρεψε σε οικονομίες αναπτυσσόμενες όπως η Κίνα να αναδείξουν τη δική τους μεσαία τάξη και να αποτελέσουν νέους καταναλωτές των γερμανικών προϊόντων. Αν συγκρίνουμε την πορεία της Γερμανίας με αυτή της Γαλλίας, βλέπουμε ότι στα κομβικά αυτά εγχειρήματα ή στάδια της ευρωπαϊκής ενοποίησης η Γαλλία ήταν μονίμως χαμένη. Η ενιαία αγορά δεν ήταν ακριβώς το πεδίο στο οποίο η Γαλλία μπορούσε να ανθίσει, διότι είχε μια οικονομία με έντονο στοιχείο κρατικού παρεμβατισμού. Η διεύρυνση προσέθεσε μια σειρά χωρών που ήταν προσανατολισμένες στον Ατλαντισμό, στην παγκοσμιοποίηση και στην επιρροή της Γερμανίας ή των ΗΠΑ, αλλά πάντως όχι της Γαλλίας. Το ευρώ, θα επανέλθω σε αυτό, ήταν ένα εγχείρημα το οποίο, και αυτό είναι, θα έλεγα, το μεγάλο παράδοξο, το μεγάλο ευρωπαϊκό παράδοξο στην πραγματικότητα, δεν είναι αυτό που, με το οποίο ξεκίνησα την αναφορά μου, διαφωνώντας με τη διαπίστωση του Millward, αλλά είναι το ίδιο το ευρώ. Το μεγάλο παράδοξο είναι ότι ο ΝΕ ήταν ένα εγχείρημα το οποίο επιδιώχθηκε από τη Γαλλία, του μητέρα, προκειμένου να ανασχέσει αυτό που αντιλαμβανόταν ως ανάδυση της γερμανικής ηγεμονίας. Ήταν ένα εγχείρημα στο οποίο η Γερμανία δέχτηκε να συνενέσει προκειμένου να καθησυχάσει τις ανησυχίες της Γαλλίας και των υπόλοιπων χωρών, θεωρώντας ότι αυτό θα είναι οικονομικά επιζήμιο, με αντιδράσεις και από την κοινή γνώμη και από τη Γερμανική Κεντρική Τράπεζα και μεγάλο μέρος παραγωγικής βάσης. Και τελικά ένα εγχείρημα το οποίο, αντιστρέφοντας τις προβλέψεις εκείνης της περίοδου, κατέληξε να λειτουργήσει περισσότερο υπέρ της Γερμανίας και πολύ λιγότερο υπέρ της Γαλλίας. Όχι γιατί η Γαλλία είναι μια οικονομία χαμηλής παραγωγικότητας ή χαμηλής ανταγωνιστικότητας, είναι πολύ πιο ισορροπημένη και λιγότερο εξαρτημένη από την παγκόσμια ζήτηση από ό,τι είναι η Γερμανία, αλλά διότι απλούστατα δεν είναι τόσο ανταγωνιστική όσο υπεραγωνιστική η Γερμανία. Και τέλος, από την παγκοσμιοποίηση, η Γαλλία επίσης αντίστοιχα ζημιώθηκε και λόγω λογικής και λόγω ευρύτερων συσχετισμών. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι η αίσθησή μου είναι ότι υπερβάλλουμε λίγο στο στοιχείο της γερμανικής οικονομικής κυριαρχίας. Η γερμανική υπεροχή μπορεί να είναι μια παρένθεση. Σας θυμίζω ότι στη δεκαετία του 90 η Γερμανία ήταν ο μεγάλος ασθενής. Η ανάκαμψη Γερμανίας έχει λίγο παραπάνω από 10 χρόνια πορεία. Μιλάω για την περίοδο μετά το 2005. Το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας δεκαετία του 80 συμπορεύτηκε με την ανάπτυξη στην υπόλοιπη Ευρώπη και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Γερμανία σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντικές και απειλητικές με μια έννοια. Είναι το κόστος του κοινωνικού κράτους, είναι το δημογραφικό. Η δημογραφική δυναμική της Γερμανίας είναι εξαιρετικά αδύναμη. Εκεί η Γαλλία έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Είναι η αποδυνάμωση της αυτοκινητοβιομηχανίας, ολόκληρο το παραγωγικό μοντέλο που χτίστηκε σε ένα σύστημα που τελικά ήταν αρκετά πιο καρτελοποιημένο από ό,τι οι Γερμανοί ήθελαν να παραδεχτούν, απειλεί την εξαγωγική υπεροχή της Γερμανίας. Και βέβαια, τέλος, κάτι που δεν πρέπει να υποτιμούμε, είναι οι κίνδυνοι που σωρεύονται για τη γερμανική οικονομία από τις στενές αλληλεξαρτήσεις στο εσωτερικό της Ευρωζώνης. Διότι μπορεί η σιωπηρή division of labor, η καταμερισμός εργασίας, με συγχωρείτε γι' αυτό. Στην κρίση, αντιμετώπιση κρίσης της Ευρωζώνης, να ήταν ότι η περιφέρεια ακολούθησε, πήρε το βάρος προσαρμογής μεσολειτότητας και οι χώρες του Βορρά πήραν τον πιστωτικό κίνδυνο. Αυτός ο πιστωτικός κίνδυνος όμως ενδέχεται να υλοποιηθεί. Η Γερμανία κάθεται σε ένα βουνό από απαιτήσεις μέσω συστήματος Target 2 και μέσω δανείων που έχει δώσει προς χώρες περιφέρειας. Η αδυναμία εξυπηρέτηση αυτών των απαιτήσεων θα δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα στη γερμανική οικονομία.
Και έρχομαι, κλείνω με μια τελική παρατήρηση. Η Γερμανία υπήρξε μια δύναμη, θα έλεγα, καντιανή στη μεταπολεμική περίοδο, υπό την έννοια ότι λειτουργήσε προβάλλοντας περισσότερο ένα πλαίσιο κανόνων παρά προβάλλοντας μια επιθετική αντίληψη εθνικού συμφέροντος σε ένα χομπζιανό κόσμο όπως έκαναν άλλες οικονομίες. Αλλά ήταν μια καντιανή χώρα σε ένα σύστημα στο οποίο ίδια είχε σε πολύ μεγάλο βαθμό σχεδιάσει κανόνες έτσι ώστε να λειτουργούν για δικό της όφελος. Και τότε, βέβαια, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο καντιανισμός γίνεται παρακλάδι του ωφελημισμού. Και ότι αυτό το ελαφρώς αυτάρεσκο ιδεολογικό σύστημα των κανόνων τελικά συγκάλυπτε και τις ολιγοπωλιακές συμπράξεις και σκάνδαλα όπως το Dieselgate. Είναι η Γερμανία ηγεμόνα στην Ευρωζώνη? Θα έλεγα, κλείνοντας με μια ετερόδοξη παρατήρηση, ότι θα ήταν, η Γερμανία είναι πολύ μικρή για να είναι ηγεμόνας, αλλά είναι πολύ μεγάλη για να είναι κανονική χώρα. Εάν η Γερμανία γινόταν ηγεμόνα στην Ευρωζώνη, αυτό θα σήμαινε ότι θα αναλάμβανε την ευθύνη του να εξακολουθεί να λειτουργεί η Ευρωζώνη ως ένα παίγνιο θετικού αθροίσματος για όλους. Υπ' αυτή την έννοια, θα ήταν μια θετικότερη εξέλιξη και φοβάμαι ότι είναι μια εξέλιξη η οποία δεν αντιμετωπίζει ευήμενες προοπτικές μετά τις χθεσινές εκλογές και το αποτέλεσμά τους. Σας ευχαριστώ.